Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, όπου είχαμε πάρα πολλές διαδηλώσεις με κουκουλοφόρους. Αυτό που κατέληξε τότε είναι να ποινικοποιηθεί η τέλεση, όχι η τέλεση του αδικήματος, αλλά η κουκούλα η ίδια, η ενδυμασία δηλαδή των ανθρώπων που ήταν στους δρόμους, των νεολαίων που ήταν στους δρόμους. Που φορούσαν τις περισσότερες περιπτώσεις ή μαντήλια ή οτιδήποτε για να προστατευτούν και από τα χημικά, διότι υπήρχε ένα όργιο χημικών εκείνη την περίοδο. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση είχε αντιδράσει στην ψήφιση του νομοσχεδίου και ως μετέπειτα Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Καστανίδης, είχε συστήσει νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αλλαγή του ποινικού κώδικα στο σχέδιο του 2012, προτείνοντας την κατάργηση των διατάξεων του κοκκουλονόμου. Πριν τις εκλογές, είχε γίνει μια παρουσίαση όλων των κομμάτων, οι οποίοι πλην της Νέας Δημοκρατίας, τέλος πάντων, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, το ΚΚΕ, η Ανέλη, η Δημάρ και το Κηδισό, πρότειναν την κατάργηση ή τη μετατροπή του κουκουλονόμου. Είναι κάτι αντίστοιχο, σαν να λέμε ότι αν κάποιος φοράει γάντια, αυτό πρέπει να ποινικοποιηθεί, είναι μέρος της αμφίωσης του ανθρώπου. Υπάρχει διάταξη που ισχύει πριν το κουκουλονόμο που μπορούσε ένας δικαστής να κρίνει ως μόνο αρμόδιος αν οι συνθήκες που τελέστηκε το έγκλημα αξίζουν την παραπάνω ποινή. Κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύσει και τώρα. Επίσης έχουμε την Ένωση Ποινικολόγων τότε να έχει κάνει δηλώσεις εναντίον του κουκουλονόμου και 64 δικηγορικοί σύλλογοι έχουν τεθεί εναντίον. Και έχουμε εδώ πέρα, θα καταθέσω τα πρακτικά. Επίσης τώρα για τη λήψη DNA. Είναι η τροποποίηση του άρθρου 200α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Με αυτή την τροπολογία που καταθέτουμε δεν καταργείται η λήψη του DNA για την ταυτοποίηση του δράστη. Μπαίνουν όμως απαραίτητες εγγυήσεις για τη διαδικασία της λήψης του γενετικού υλικού στην ποινική διαδικασία. Τη λήψη DNA από το σώμα του κατηγορούμενου θα το ζητάει ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής για να περιβάλλεται με δικαστικές εγγυήσεις και να μην γίνεται μόνο με την πρωτοβουλία των διοκτικών αρχών. Δεν μπορεί να γίνεται χρήση βίας, που σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να αρνηθεί, όπως μπορεί να αρνηθεί για τη λήψη αποτυπωμάτων ή να ομολογήσει. Γιατί θεωρούμε ότι η άσκηση βίας για να ληφθεί DNA είναι βασανισμός που προσβάλλει το σκληρό πυρήνα της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Επίσης προτείνουμε το διορισμό τεχνικού συμβούλου, που προβλέπεται ήδη στη διάταξη, όπως ισχύει στη δεύτερη φάση, να ξεκινήσει και από την πρώτη φάση. Η διάταξη που τροποποιούμε περιλαμβάνει, όπως ισχύει σήμερα, τα κακουργήματα και πλημελήματα από 3 μηνών. Η διάταξη αυτή είναι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Περιλαμβάνει λοιπόν όλα τα εγκλήματα, πράγμα εμφανώς δυσανάλογο. Αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 25 του Συντάγματος. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνει εξειδίκευση των εγκλημάτων, σαν και αυτή που προτείνεται, δηλαδή κακουργήματα και πλημελήματα που γίνονται με χρήση βίας ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας και τιμωρούνται από 1 έτος. Η τροπολογία αυτή υπακούει στο Σύνταγμα, άρθρα 2, 5, 7, παράγραφος 2 του Συντάγματος, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, εναρμονίζεται με την ειδική σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χρήση ανάλυσης DNA στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοσύνης, που θέτει ως προϋπόθεση για τη χρήση γενετικών αναλύσεων προς το σκοπό της ταυτοποίησης του δράστη, τη μην παραβίαση θεμελιωδών αρχών, όπως η αρχή της αξιοπρέπειας του προσώπου και του σεβασμού του ανθρωπίνου σώματος, τα δικαιώματα άμυνας και την αρχή της αναλογικότητας. Τα ίδια λέει σε όλες τις γνωμοδοτήσεις της για το θέμα αυτό και η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Λοιπόν, έδωσα 12 συν 2 συν 2. Το ίδιο θα κάνω και με τους... όπου χρειαστεί, όπου χρειαστεί. Όχι. Λοιπόν, ελάτε κύριε Κίλε.